Γεια σε όλους, Άρης, Χαρτιομπάστερς. Περίοδος γιορτών, είπαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να πάρουμε καμιά μικρή τυρασούλα κι εμείς, για να βάλουμε μέσα στο σπίτι, για να βλέπει η Έρη, γιατί είχε μια 55άρα, ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος για 55άρα τηλεόραση. TCL, είναι η πρώτη φορά που αγοράζω TCL. Έρη, πρόσεξε, εσύ το πήρες αυτό, μην το σπάσεις από πίσω, σε βλέπω. Είναι πολύ γνωστή, παιδιά, η TCL στην Κίνα για τις τηλεοράσεις. Είναι μια τεράστια εταιρεία. Δεν είναι τυχαία. Google TV, μοντέλο C745, 75 inches. Παιδιά, η τιμή ήτανε... Πάρε με και τρέχα. 999 ευρώ από τον Κότσο. Την είχε ξαναβγάλει προσφορά ο Κοτσόβολος σε αυτή την τιμή στο Black Friday, είχαν εξαφανιστεί και τώρα ξανά, περίοδο Χριστουγέννων και καινούργια χρονιάς, παραμονές, ξανά έβγαλε αυτή την τιμή και είπα να την τιμήσω. Να δούμε τι ψάρια πιάνει. Παρόλο που έχω όλο τον εξοπλισμό για να δοκιμάσω τα πάντα στη τηλεοράση, από χρόνο απόκρισης, από κατανάλωση ενέργειας, από χρωματική ακρίβεια, ό,τι θέλετε, ένα πράγμα δεν έχω. Χρόνο για να τα κάνω όλα αυτά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα unboxing, να δούμε τι παίζει, να σας καθοδηγήσω στον όλη την εμπειρία, το ότι τη βγάζω από την κούτα, πώς τη βγάζω από την κούτα, γιατί είναι και γομάρι, θέλει προσοχή, πώς προχωράμε, πώς τη συνδέουμε, όλα αυτά, απλά πραγματάκια. Πώς την κάνεις unboxing, έχει οδηγίες εδώ. Λέει, 1. Βγάζεις το πάνω το κομματάκι, 2. Βγάζεις το επιπλέον το κομματάκι. 3. Σηκώνεις την κούτα. Σε όλες αυτές τις μεγάλες συσκευασίες η κούτα θέλει 2 άτομα μετά να τη σηκώσουν. Θα φωνάξω το μικρό. Ο Linus πήρε την 115άρα. Από Κίνα, την παράγγειλε κατευθείαν, γιατί νομίζω δεν κάνει εισαγωγή. $13,600. Είπε και βγαίνει όντως, βγαίνει μοντέλο. Έρχεται τώρα στην Ευρώπη, αν θυμάμαι, 97 inches, TCL, 1999 ευρώ, 2000. Για 97 ίντσες. Μπερδεύτηκα. Πόσο έχει 97 άρα? 2000. Ο Linus πήρε άλλο, εντάξει, 115 της TCL πήρε. Ο Linus είναι top προδιαγραφές. Η 97. Γιατί είναι... Εξαίρεση. Αλλάζουν κάποια πράγματα. Αυτή έχει refresh rate 144Hz. Κάνει και για gaming, δηλαδή να βάζεις ένα PlayStation 5 πάνω, ένα Xbox. Και HDMI 2.1 για να δεις τα 144Hz ή έστω τα 120 σε 4K, τα έχεις σε 2 αν θυμάμαι HDMI. Τα υπόλοιπα 2 HDMI είναι απλά HDMI 2. Εδώ λέει η κατανάλωση ενέργειας είναι G, Όλες αυτές δεν είναι και πολύ... Καίνε. QLED, πανελάκι, Full Array. Το Full Array σημαίνει ότι έχει λεντάκια, δεν έχει μόνο, έτσι LED σημαίνει όταν φωτίζονται τα, έχει μόνο γύρω-γύρω, περιμετρικά. Full Array σημαίνει ότι έχει σε όλο το μήκος της τηλεόρασης, λεντάκια. Μετά πας σε Mini LED, ακόμα καλύτερο, και το απόλυτο όλων είναι το OLED. Βέβαια, OLED μπορείς να έχεις burn-in, δηλαδή να... Δεν μπορείς μια OLED τηλεόραση να την έχεις μόνιμα ανοιχτή σε σταθερή εικόνα, μπορεί να σου δημιουργήσει θέμα. Αν και εγώ να σας πω που είχα OLED, μικρός έπαιζε PlayStation, το είχε ξεσκίσει, πήγαινε να φάει σάντουιτς, πήγαινε να κάνει ό,τι ήθελε να πούμε, άφηνε εκεί πέρα το PlayStation, δεν είχε. Έχουν πολλές προστασίες πάνω πια οι σύγχρονες OLED για να πάθουν burn-in. Και μια συμβουλή, αν θέλετε να με ακούσετε. Ψάχνετε στις προσφορές. Δεν αξίζει τον κόπο για μένα να δώσεις πάνω από 1000 για τηλεόραση. Εντάξει, το άμα σας περισσεύουν τα λεφτά και θέλετε να πάρετε μια OLED και να στάξετε 3000, εντάξει. Και γιατί δεν αξίζει, να σας το εξηγήσω. Η τεχνολογία στη τηλεόραση, παιδιά, προχωράει με πολύ γοργούς ρυθμούς. Μια τηλεόραση που τώρα κάνει, βλέπετε, αυτή έκανε 1700 ευρώ πριν 2 μήνες, 3. Ένα χιλιάρικο τώρα. Οι τιμές πέφτουν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν είναι μια επένδυση το να πεις αγοράζω τηλεόραση. Δίνεις 2.000 σήμερα, αύριο μεθαύριο, αν πας να την πουλήσεις μεταχειρισμένη κάποια στιγμή, τι να τις κάνεις. Π.χ. εγώ αυτή 75, αλλά αν θέλω να την αλλάξω, πού θα την βάλω αυτή. Όταν δώσεις κάποια λεφτά, περιμένεις κάποια στιγμή, άμα πουλήσεις
να βγάλεις έστω ένα σημαντικό ποσοστό. Με στολάεις δεν ισχύει αυτό. Θα την πάρεις 2.000 και θα την πουλήσεις αύριο μεθαύριο, αν πιάσεις ούτε 1.000, 800 ευρώ. Γι' αυτό για μένα δεν αξίζει να δίνεις πολλά λεφτά για να αγοράσεις τηλεόραση. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Κοίτα εδώ, ρεσί. Γιατί ξοδεύουν τότε όλο αυτό το χαρτί, μπορείς να πεις. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορεί να ασχοληθεί ποτέ κανείς, ρε παιδιά. EU Regulation. Άνοιξε V. Εδώ είναι το μοντέλο, 75C745, το H2 δεν ξέρω, Quick Start Guide. Ίσως αυτό έφτανε. Τώρα όλο αυτό το πράγμα, τι το βάζετε μέσα δηλαδή. Τζάμπα χαρτί. Κοίτα και εδώ τέτοιο. Power, cable, μπαμπάτσικο, εντάξει για τηλεόραση. Τηλεκοντρόλ. Τώρα το τηλεκοντρόλ για τηλεόραση στίζει αυτό το αφέρι, ξέρω, σαν πλαστικούρα. Ναι, ρε παιδί, α, δεν μου φαίνεται. Μεταλλικό, αλουμίνιο, ας πούμε. Περίμενε. Περίμενε. Έχω και εδώ μια 75άρα, Sony. Με ρωτάτε μοντέλο. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χτες, δεν θυμάμαι τι μοντέλο είναι. Ρίζει. Καλή πάντως, Sony. 120 χέρια αυτή. Κοιτάξτε τώρα το τηλεκοντρόλ της Sony με το τηλεκοντρόλ της TCL. Όταν αυτή έκανε 1.700 και αυτή 1.700 έκανε, δηλαδή πάνω κάτω ίδια τιμή. Sony. Έχει καμία σχέση τώρα. Sony. Έχει καμία σχέση τώρα το ένα τηλεκοντρόλ με το άλλο. Και η μαγιά σε αυτό το τηλεκοντρόλ, απίστευτη μαγιά, είναι φωτιζόμενα τα πλήκτρα. Ναι. Είναι πολύ μαγιά, γιατί συνήθως βλέπεις τηλεόραση βράδυ. Δεν κοιτάς τι πατάς, είναι φωτιζόμενα τα πλήκτρα. Βέβαια, έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα που είναι φωτιζόμενα τα πλήκτρα. Τελειώνει η μπαταρία γρήγορα. Γι' αυτό βάζεις επαναφωτιζόμενες μπαταρίες και τελειώνει η υπόθεση. Αλλά παιδιά. Εντάξει. Ναι, ρε, για μένα η Sony. Εντάξει, τηλεοράσεις. Έλα, ρε, έχουν μέσα τις τέτοιες. Ναι, το Energy. Δεν είναι το Energy Star. Είναι Energy της Ευρώπης. G. Energy. Ναι. 335 κιλοβατόρες. Να χίλιες ώρες. Τι λέει εδώ, ρε, παιδί. Ό,τι θέλουν. Λοιπόν, ωραία. Τα μαζεύουμε αυτά. Τα βάζω πάνω στο τραπέζι εδώ. Κάτσε, έχουμε και άλλο εδώ. Περίμενε. Συνομίζεις τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Πρέπει να είναι πάνελ από πίσω. Κάλυμα, κάτι από πίσω για καλώδια. Ας το πάρω εδώ και αυτό. Ποδαράκια. Εδώ νόμιζα ότι είχε κεντρικό στάν. Τώρα βλέπω ότι έχει και πόδια. Ελπίζω να χωράει εκεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο, έτσι. Εντάξει. Okay. Περίμενε. Ξέρει, να δούμε εδώ. Τι θα δούμε. Καλή τύχη να δούμε, θα πετάξουμε όλες αυτές τις σκούτες. Στατικός ηλεκτρισμός χτυπάει full. Δεν είναι κάλυμα. Αυτό είναι η βάση της τηλεόρασης. Κάνε τον ήχο να ακουστεί. Εντάξει, πάνω εδώ στην ουσία στηρίζονται, ρε παιδί. Έλα. Λοιπόν. Έτσι όπως το έχετε, μπαίνουν έτσι. Και make sense now. Εδώ. Ορίστε. Ωραία, τον φτιάξετε το δίσκο συντηρητήματος. Βγάζετε τα πλαστικά, τα καλυματάκια. Τακ. Τακ. Λοιπόν, εδώ δείχνεις. Έλα κοντά να βλέπω ο κόσμος. Εδώ, κοιτάξτε. Τώρα δυσιέρι. Αυτή είναι σταθερή. Με αυτό το πλαστικό του κάλυμα εδώ. Επίσης θα τραβάμε όλο βίντεο πάντως. Θα δείξει,
το βίντεο που το λάβαμε, τι, για την εγγύηση. Ναι. Και ξέρετε, πάντα συμβουλεύω όταν φτιάχνεις μια τηλεόραση ή οτιδήποτε, να το βάζεις πρώτα στην πρίζα που το τοποθετήσεις. Και μαζέψεις όλα τα καλώδια, όλες τις ιστορίες και όλα αυτά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Καλό να είσαι σίγουρος ότι δουλεύει κάτι. Πρώτα του πεις όλο αυτόν τον κόσμο. Βίδες, κοιτάξτε, μην τις χάσετε και βάλετε τίποτα δικές σας ξυλόβιδες που περάσει. Βγει από την οθόνη, από την άλλη και βάζεις κανένα παξιμάδι μέσα. Μετά. Μετά δεν κάνεις συμμετρία. Είναι. Δεν θα έχει πολύ thickness για να βγαίνουν τα ψάρια. Να πάρεις αυτά τα μικρούλια. Να βλέπω. Δηλαδή, σε πόσο μου την τζατίζουν αυτά τα πράγματα που βάζουν. Πω, γεμίζω όλο το σπίτι μετά από τέτοια. Ναι, στο χωριό μου δεν το λένε φελιζόλ. Πώς το λέτε το φελιζόλ εσείς στο χωριό μου? Δεν το θυμάμαι. Μην με τρελαίνεις τώρα. Δεν θυμάμαι την έκφραση. Το φελιζόλ δεν έχει άλλη λέξη. Μαλακωτικό το λέω. Το μαλακωτικό είναι άλλο. Συγγνώμη, είναι αυτό που κάνει παπά. Προστατευτικό. Τώρα με πας σε άλλη κατηγορία πραγμάτων. Αυτό το σπάρενε. Τι έδεσαι. Βάλε ρε μια μεταλλική τέτοια να έχει σιγουριά ο άλλος. Να σου πενθυμίσω, ένα χιλιάδικο έδωσες. Δεν έδωσες και... Cable management, κοίτα, εδώ. Η cable management. Λοιπόν, έλα να δείξουμε εδώ. Εδώ είναι η είσοδοι όλοι. USB, Ethernet, HDMI 2, άλλα δύο HDMI για ακουστικά. Δορυφορικό, για κεραία, επίγεια. Οπτική είναι. Έλα ρε, παίρνει και οπτική μέσα. Μπράβο. Από εδώ τι έχει. Και από εδώ είναι το ρεύμα της. Ωραία, έρει, ας την κάμερα κάτω, πάμε να την βάλουμε πάνω. Να βάλω από πίσω το ρεύμα που θα βάλουμε, ρε. Καλώδιο ρεύματος είναι εκεί, Αυτή είναι η τηλεόραση. Θα έπρεπε να δείχναμε το πριν και το μετά. Το μετά δεν βλέπω το γλάστα μου που έχω εκεί πέρα. Ελάτε. Βλέπεις τηλεόραση, δεν την κάνεις γλάστα. Τι μας νοιάζει γλάστα. Ποια. Σκάλα. Πού την καλύπτει σκάλα, να που φαίνεται σκάλα μια χαρά. Τι θες να βλέπεις όλα τα σκαλοπάτια. Το είχα συνηθίσει πριν. Όπως το έχεις συνηθίσει, θα συνηθίσει και το τέτοιο. Ωραία, τη βάλαμε πάνω στη βάση, τα κάναμε όλα. Φαίνεται ότι ο κατοπτρισμός, ναι. Το φίλτρο της τηλεόρασης για φωτισμό, άμα δέχεται, δεν είναι τόσο καλό όπως βλέπετε. Το ότι δεν έχει τόσο καλό αντιθαμποτικό, ξέρω εγώ, πώς το λένε εσύ. Η επίστοση πάντως, αν έχετε από πίσω παράθυρο και μπαίνει φως από τον ήλιο ή φώτα, όπως βλέπετε, θα τα τρώτε στη μούρη. Ναι, φαίνεται σαν καθέψη. Δηλαδή, κανονικά, αν έχει φίλτρο κατάλληλο τηλεόραση, όταν δέχεται φως, διαχέεται το φως, διασπάται. Θα μπώνει. Εδώ είναι λες και είναι καθρέφτης. Ναι, δηλαδή βλέπεις, η πολυθόνα φαίνεται πεντακάθαρα. Ναι. Οπότε, κοίταξε, ό,τι πληρώεις παίρνεις, Αυτά τα φίλτρα δεν είναι φτηνά. Καλύτερα. Αυτό. Ποιο. Όλα αυτά. Σοβαρά, τόσο πολύ. Ναι. Έλα, ρε. Επηρεάζουν τόσο. Άμα θες να δείξεις την ποιότητα της... Λοιπόν, παιδες, το πάνελ είναι VA. Να ξέρετε, όταν βλέπετε πολύ γρήγορα πάνελ, συνήθως είναι VA. Τι σημαίνει το VA τώρα. Έχει πολύ καλό μαύρο, πολύ καλή αντίθεση, αλλά όταν πας να δεις υπογωνία, δεν θα φαίνεται τόσο καλά. Βέβαια, είναι μεγάλη τηλεόραση, δεν έχεις θέμα δηλαδή να πας, έστω και 30 μίδες γωνία, να είσαι πολύ μεγάλη τηλεόραση, δεν θα έχεις πρόβλημα.
Αλλά εντάξει, εγώ οφείλω να σου το πω. Έδι, πού θες, ελληνικά ή αγγλικά? Στο χωδιό σε αγγλικά μιλούσατε, έτσι. Μάλλον το ελληνικά. Τώρα το έβαλα. Λοιπόν, setup Google TV. Δεν σε φεύγει το κινητό μου. Το μαύρο είναι πολύ, πολύ καλό το μαύρο. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, αν το φίλτρο, γαμώτο, το anti-reflective φίλτρο της ήταν καλό, έτσι θυμήθηκα πως λέγεται, θα ήταν αστέρι. Το μαύρο είναι πολύ καλό. Είναι κλασικό VA panel, δε φίλε. Έχει πολύ καλό μαύρο. Λοιπόν, setup Google TV. Πάμε. Ναι, πρέπει να συνδεθείτε πρώτα στο Wi-Fi Google TV για να δουλέψει. Ωραία. Πάμε να δούμε να ανοίξουμε την εφαρμογή Google TV. Λοιπόν, choose a home. Scan the QR code. Έλα, δεν τον πήρα από εδώ. Connecting. Accept. Λοιπόν. Relax room. Ναι, στο βάλω relax room, γιατί το άλλο είναι το living room. Λοιπόν. Choose the Wi-Fi network. Connecting the Wi-Fi. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία, απλά μην ξεχάσετε να συνδεθείτε στο Wi-Fi της τηλεόρασης για να το βρει το applications Google TV. Είδες αυτό, δεν το έγραφες. Δεν ξέρω, το είδες πουθενά, εγώ δεν το δω να το γράφει. Το μόνο που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε είναι από το βίντεο να σκόνουμε τηλεόραση, να τους βοηθάμε να βάζουν τη βάση και αυτά. Αυτό θα πρέπει να βρείτε έναν διπλανό εκεί, ένα γείτονα, ξέρω εγώ. Έλα, δεσέ, δεν είναι πολύ μεγάλη. Πού το είδες ότι είναι μεγάλη, δηλαδή. Η σκάλα φαίνεται όλη. Άντε, το πήρε. Please connect to others. Connected. Ωραία. Continue. Okay. Signed in. Checking for updates. Όχι, δεν θέλω. Recommendations. Accept. Next. Continue. Έλα, οκ, ρε φίλε, το βρήκαμε. Continue. Και η Sony που είχες δεν ήταν Google TV. Και αυτή ήταν Google TV. Choose your subscriptions. Pay your remote. Hold the home and OK. Not now. Δεν έχουμε συνδέσει πια για κανάλια. Όλα είναι είτε IPTV είτε μέσω services. Select all. Agree. Ναι. Automatic updates. Agree. And play next. Done. Γρήγορα το μενού. Πώς το κόβεις? Ωραία. Google TV Experience is ready. Start exploring. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Δούμε λίγο YouTube. Λοιπόν, για να δούμε. Ποιος είναι αυτός, μωρέ? Hi guys, I'm the Busters. The MSI. Από εικόνα σκίζει, από ήχους κατά. Ήχο δεν έχει καλό, ναι. Typically, the pump is embedded into the CPU block and it is lit by RGB lighting. Don't ask me why, but MSI. Ναι, ο ήχος είναι λίγο κόλλος. Κάτσε να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις που έχει. Η εικόνα έχει πολύ καλή πάντως. Ναι, πάρα πολύ καλή. Σαν να σε δω δίπλα μου, ρε Σιάρια, πράγμα. Εικόνα, λες, ναι.
Κάτσε εδώ, αλλά πώς κατά είναι η εικόνα, γιατί δεν μου βγάζει τις ρυθμίσεις. Λοιπόν, picture. Λοιπόν, brightness, picture preset, standard. Smart HDR, είδες εδώ ανοίγει πολύ πιο φωτεινό, ε. Dynamic. Sport movie. Dynamic, standard, smart HDR. Sport. Το αφήσω στο movie ή στο smart HDR. Εδώ. Αυτό είναι το πολύ πιο φωτεινό, ε. Ναι. Λοιπόν. Advanced settings, για να δούμε. Τι, dynamic color, blue light filter, αυτό δεν το πειράζεται, δεν χρειάζεται. Motion, expert calibration, white balance, αυτά είναι άμα έχει τη μηχανάκι. TDC, μάλιστα. Έχει ρυθμισούλες αρκετές. Για τον ήχο δεν υπάρχει. Ναι, αυτό θα δω. Picture reset, δεν μας ενδιαφέρει το picture reset. Δεν σε αυτό νόμιζε το βάλει τηλεόραση. Λέω και εγώ μπράβο. Για τον ήχο δεν βλέπω, ρε. Πού είναι, κάτσε να δω. Εδώ, κάτσε να πάω σε όλες τις ρυθμίσεις. Ναι. Intelligence settings. Sound. Έλα ρε φίλε. Είχε ένα intelligent sound. Sound preset, κάτσε. Dynamic. Fans, ok, music. Πιστεύω ότι θες dialogue. Καλύτερο. Δεν ανοίξει λίγο τον ήχο να ακούμε. According to the official specs, these fans are high quality and tolerant to high operating temperatures. 50,000 hours and 40 minutes. The installation is easy as long as you read the manual. Depending on the CPU socket, you will use the corresponding parts, of course. Σαν να κάνει ένα crisp τέτοιο. Γιατί κάνει έτσι, ε? Μπορεί να φέρει μισό κομμάτι, ε. Α, λέω κι εγώ. Sound preset voice. Δηλαδή, τι κομμάτι είναι αυτό που έβαλες. Adjust TV volume, όχι, δεν το θέλω αυτό. Έχει ένα intelligent από δύο πίσω. Συνήθως τα intelligent δεν είναι και τόσο intelligent. Test methodology. You can read it, the full test methodology. Για να δούμε applications, τι άλλο έχουμε. Εδώ αφήνω αυτό το τυπά να μιλάει από πίσω μας, είσαι ζαλής. Λοιπόν, about. So, ok, date and time, τα πήρε. Time storage. 22 GB, internal shared storage, μπράβο. Ambient mode. Το experimental, αυτό δηλαδή, συγγνώμη, μου βάλω ambient mode experiment, τι θα μου δώσει. Πειραματική σκηνή δηλαδή, τι θα μου δώσει. Humor me. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω experimental. So weather. Ωραία. Time, personal photo data, όχι. Φαντάζεσαι τώρα. Φαντάζεσαι να βήξει με extreme και να... Portrait, okay, personal photo curation. All albums, light source speed, okay, power and energy, εδώ είμαστε. Λοιπόν, energy saver, turn off after 4 hours, okay. Sleep time, quick start, enable, okay, to doze mode, τι είναι αυτό, ρε. When activated, will do background processing immediately while in standby for offering better experience. Μάλιστα. Turn on the TV when it's standby mode. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Cast, εντάξει. System sounds low. TCL care.
Ξέρετε, δεν το θέλω αυτό. AirPlay. Δεν το θέλω. Lock για το μικρό. Multivisual settings. Sports mode. Α, έχει ειδικό sports mode. Οκ. Okay. Game Master. Game Master. Better for gaming. Οκ. Okay. TV settings. Gesture control. Advanced settings. Mode, auto store mode. Είναι αυτό. Έχει και restart, έλα ρε. Ωραία. Το auto store mode. OLED usage. Α, οκ. Βλέπεις, έχει mode ειδικό για display and retail stores. Οπότε το έβγαλα, ήταν ενεργοποιημένο. Οκ. Remote and accessories, Bluetooth. Το remote control συνδέθηκε με Bluetooth. Έλα ρε. Μπράβο. Α, γι' αυτό ήθελα να κάνει pair. Ωραία. Παπάνω έχουν καμιά ταινία όπως δείχνει. Δες μαύρο. Το μαύρο είναι απίστευτο, παιδιά. Η εικόνα είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Αλλά όπως είπε η Έρη, ο ήχος... Βέβαια, να πω κάτι τώρα. Τι περιμένεις. Λένε, αυτή είναι η 745. Η 845 έχει ηχεία της Onkyo και subwoofer. Αυτή είναι 2x15W, αν θυμάμαι. Η 845 είναι πιο δυνατά. Έχει πολύ πιο καλό ήχο. Αλλά η 845 είχε γύρω στα 700-800 ευρώ παραπάνω. Οπότε δεν άξιζε τον κόπο να πας. Όχι, γιατί μπορεί να μας κόψει το YouTube, να βάλω. Ναι. Γι' αυτό δεν βάζω όταν τέτοιο. Όταν βάλω ένα βίντεο δικό σου να δούμε λίγο. Να, βάλω αυτό. Γιατί βίντεο δικό μου δεν είχα και εδώ, και λέγω μου. Εντάξει, τώρα και το YouTube. Μη περιμένεις, δηλαδή, κόβει ο τέτοιο. Ναι, είναι όσο πιο μεγάλη τηλεόραση της είναι και καλό τέτοιο. ATX 3.1, it has the new 12-volt. Δεν είναι χάλι, αλλά δεν... Όχι, είναι χάλι. Ναι, επαναλαμβάνω. Όταν πας μια τέτοια τηλεόραση, θέλει να πάρεις και ένα ηχοσύστημα. Μια ηχόμπαρα να βάλεις από πάνω. Εντάξει, δεν γίνονται να τα έχουμε όλα... Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι φαίνεσαι και πολύ, αλλά πας περιπτώσει. Εντάξει, κάπου στο πουφ. Θα μ' αντέξει. Ναι, ρε. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing της καινούργια μας τηλεόρασης. Άρη, είσαι και πίσω. Πού? Είσαι και πίσω. Είμαι και πίσω. Α, είμαι και εδώ, είμαι και πίσω. Χαμός γίνεται. Θα το βγάλουμε το βίντεο με την καινούργια χρονιά, την καινούργια. Τέλος πάντων, όπου και να το βγάλουμε, σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο του 2024. Υγεία, ευτυχία. Καλύτεροι άνθρωποι να είμαστε. Ναι, λεφτά να έχετε. Αυτό που πρέπει να είστε καλύτεροι άνθρωποι, να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, να φροντίζουμε τα ζωντανά, δεσποτάκια, κατοικίδια, όλα αυτά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, καλό είναι. Μια καλή πράξη, άμα κάνεις, επιστρέφεται πίσω. Είναι τροφή για την ψυχή, που λένε. Δηλαδή, εκεί που θα πας, ανάψεις 10 κεδιά, 15, 20, 50, δώστε αυτά τα λεφτά, μα είναι, αγοράστε λίγο τροφή, βοηθήστε έναν συνάνθρωπο, κάτι κάντε τέλος πάντων. Και μη θυμόμαστε μόνο τα δύσκολα όλα αυτά στις γιορτές, πρέπει να τα θυμόμαστε κάθε μέρα, κάθε λεπτό, συνεχώς. Discord server, αν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. WSN.gr, το e-shop μας, άμα κάτι δείτε και σας αρέσει ή ψάχνετε κάτι, στείλτε μας ένα email, δεν τα έχουμε βάλει όλα. Και δεν προλαβαίνουμε να ανανεώνουμε και τιμές συνεχώς εκεί πέρα. Τι άλλο, Δησίδη, έχω αφήσει τίποτα. Τα είπες όλα. Καλή χρονιά. Αυτό. Καλή χρονιά. Τα λέμε.